Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο Υπουργό Επικράτειας Γιώργο Γεραπετρίτη και ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων κ. Άδωνο Γεωργιάδη, θα υπάρχουν δύο κατηγορίε χώρων οι αμυγεί που θα δέχονται μόνο πλήρω εμβολιασμένου και όσου έχουν νοσεί στο τελευταίο εξάμεινο και οι μεικτοί που θα δέχονται όσου έχουν κάνει νωρίτερα rapid ή μοριακό τεστ. Οι επιχειρήσει θα δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα σε ποια κατηγορία θα ανήκουν και θα φέρουν ειδική σήμανση στι εισόδου του. Μάλιστα, ο Υπουργό Ανάπτυξη διευκρίνησε ότι και οι έλεγχοι θα γίνονται μέσω μια ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα και η πιστοποίηση του εμβολιασμού ή του τεστ θα γίνεται με τον αριθμό ταυτότητα ή τον ΑΜΚΑ. Έτσι, από την 1η Ιουλίου και από 15 Ιουλίου αντίστοιχα, αν ανοίγουν οι κινηματογράφοι και οι λοιποί κλειστοί χώροι. Π.χ. εστιατόρια, μπαρ, με διαχωρισμό σε αμυγεί χώρου και μεικτού. Στου αμυγεί χώρου η πληρότητα θα φτάνει το 85% με τη χρήση μάσκα να είναι υποχρεωτική σε θέατρα και κινηματογράφου και δήλωση ελφτέ των γονέων για ανηλίκου. Στην περίπτωση των μεικτών χώρων η πληρότητα θα φτάνει στο 50%. Είναι μια δύσκολη εξίσωση για μα τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Θα καθόμαστε στην είσοδο των καταστημάτων μα και θα ελέγχουμε του ανθρώπου και θα του ζητάμε χαρτιά και βεβαιώσει. Τόνισε ο πρόεδρος τη Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών, Γιάννη Δαβερόνης. Οι υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγία καθημένων εκτό των γηπέδων επαναλειτουργούν από την 1η Ιουλίου με πληρότητα 85% για του αμυγεί. Για του μεικτού χώρου θα ισχύσει 75% πληρότητα για λιγότερου των 1.000 καθημένων, 70% πληρότητα για λιγότερου των 5.000 καθημένων και 65% πληρότητα για λιγότερου των 15.000 καθημένων με υποχρεωτική τη χρήση μάσκα. Τα υπαίθρια κέντρα διασκέδαση επαναλειτουργούν από την 1η Ιουλίου με 60% πληρότητα και οι κλειστοί χώροι, μουσικά κέντρα, κλαπ και, τα... και, πολλά άλλα από τις 15 Ιουλίου εφόσον πρόκειται για μυγείς χώρους. Στους μικτούς χώρους η πληρότητα θα είναι στο 25% και θα απαιτείται αρνητικό rapid test για τους μη εμβολιασμένου. Απογοήτευση κυριαρχεί στον κλάδο των ιδιοκτητών αιθουσών εκδηλώσεων και δεξιώσεων, καθώς ο κλάδος βρισκόταν στη φάση των τελευταίων διαδικασιών για να ανοίξει το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Τέλο, από 15 Ιουλίου θα ανοίξουν και τα κλειστά και τα ανοιχτά γήπεδα μόνο για εμβολιασμένου ή νοσήσαντε πολίτε με 85% υποχρεωτική χρήση μάσκας και για τους ανήλικους δήλωση self-test από τους γονείς.